γίνεται προς την έννοια των νεκρών. Θα ήθελα λίγο περισσότερο σεβασμό στη διαδικασία όταν παρευρισκόμαστε σε άλλες πόλεις για να τιμήσουμε νεκρούς, να είμαστε λίγο περισσότερο ευσεβείς σε αυτό που κάνει η τιμόμενη πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κουμαντή. Τι έγινε, παρακαλώ, παρακαλώ. Είπα πολιτική και δημοσιογραφική αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπάκη. Εμείς είμαστε, δύο είμαστε. Να μας πούνε, ναι, τι έγινε, βρετά, έγινε κάτι από εμάς. Ακούστηκαν κάποια παράπονα. Ό,τι τι, πείτε το στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι το λέτε έτσι. Πείτε κάτι, έγινε κάτι από εμάς τους δημοσιογράφους. Περνοδιαβαίνατε ανάμεσα στο Συμβούλιο. Συγγνώμη, κάτσε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έγινε κάτι με εμάς, έγινε κάτι με εμάς τους δημοσιογράφους. Δεν ξέρω για πολύ. Είμαστε πολιτική και δημοσιογραφική αντιπροσωπεία. Σαν ομάδα, περνοδιαβαίνατε από ό,τι μου είπανε ανάμεσα στους συλλόγους, συζητώντας, μιλώντας και χαιρετώντας τριπολιτσιώτες που παρευρέθησαν εκεί πέρα. Και αυτό έκανε μια μικρή άσχημη εντύπωση στην όλη υπόλοιπη εκδήλωση και στις υπόλοιπες, στους υπόλοιπους συλλόγους. Όλοι οι φωτογράφοι, όλοι οι φωτογράφοι για τον σκοπό το κάνανε, όλοι το κάνανε. Έτσι γίνεται. Δεν είναι παρέλαση και δεν γίνεται. Όχι διάλογο, κύριε Κουστογιανή. Για αυτούς εκεί πέρα είναι λιτανία και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που κάνουν οι ιερά πόλη στην Αθήνα. Κύριε Καταμάνο, θέλω λίγο το λόγο, γιατί εγώ ήμουν το πολιτικό πρόσωπο που ήμουν εκεί και δεν νομίζω ότι γινόταν σε λίγο κύριο. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει βίντεο, υπάρχουν και πολίτες μας. Όχι, δημοσιογράφοι, άμα δεν πάνε εκεί να πούνε μέσα εκεί. Όχι, γινόταν για πολιτικά πρόσωπα, γύρισαν γύρω και φτάνει τον κόσμο. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ πολιτικό, ήμουν και λίγο σοβαρό. Η κυρία Ζαπαδά ήταν εκεί, μας είπατε να κατέβουμε κανένα και να γυρίσουμε και τον κύριο κύριε Χριστίνα. Παρακαλώ. Εγώ κύριε Καραλίδα, κυρία Χριστίνα. Εδώ υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες που κάθομαι πάρα πολύ σοβαρά. Είτε σε μένα είναι κύριε Αλήμα και σε μένα θα με ευθυνείτε. Τώρα αυτό το υπονοούμενο ότι εγώ γυρνούσα γύρω-γύρω σαν πολιτικό πρόσωπο και χάιδευα κόσμο και γυρνούσα δεν το καταλαβαίνω. Παρακαλώ να το ανακαλέσετε γιατί υπάρχουν. Και είδα και μου είπαν ότι ήταν μια άσχημη εντύπωση γιατί περιέβαιναν ανάμεσα στους συλλόγους και αλλάζανε πλευρές. Μια επισήμανση του κύριου Βρέτα τελείωσε το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό! Το θέμα αυτό φύγει εμένα, δεν κύριε Καπλαμάνο. Παρακαλώ πολύ! Δεν έχετε να κάνετε το θέμα. Ο κύριος Νικολάου. Εγώ λοιπόν, ακούσατε. Ο κύριος Νικολάου. Εγώ πήγα την πέρα ο κύριος Νικολάου. Θα ζητήσω από το λόγο τον Καραπάνο να στείλει επιστολή. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάου. Και προσθέτσετε και δεν γράφετε σαν πρακτικά. Και σκοφαντή που επιφυλάσσουμε μπαμπάρους. Θα πάρετε το λόγο όσοι ώρα θέλετε. Θα παρακαλώ πολύ, θα μου αφήσετε να μιλήσω. Θα πάρετε το λόγο όσοι ώρα θέλετε μετά τον κύριο Νικολάου. Μετά τον κύριο Νικολάου. Σας παρακαλώ πολύ. Μετά τον κύριο Νικολάου. Μετά τον κύριο Νικολάου. Μετά τον κύριο Νικολάου, σεβαστείτε λοιπόν τους συναδέλφους σας. Εγώ πήγα επικεφαλής του νομικού προσώπου με τη φιλαρμονική στο Μεσολόγγι. Ήμουν εκεί δύο μέρες. Θεωρώ ότι ήμουν καλός εκπρόσωπος του Δήμου. Έχω ξαναπάει. Είμαι τυχερός όμως που είχα μαζί μου και δύο δημοσιογράφους που έχουν τραβήξει όλα τα πλάνα, ούτε προς δερού μου δεν μπορούσα να πάω, με φωτογραφούσαν και έπαιξα από το τουαλέτα. Τέλος πάντων, αυτές είναι αποδείξεις και βίντεο. Εκεί ευρέθησαν αρκετοί από την Τρίπολη και με είδαν. Μπορούμε όμως, εσείς κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, να στείλετε μια επιστολή στον κύριο Νίκο Καραπάνο, τον Δήμαρχο, και να τον παρακαλέσετε να αξιολογήσει αυτό το ταξίδι και πώς συμπεριφέρθηκα εγώ και η αποστολή μου. Και θα έχουμε αυτή την απάντηση της επιστολής εδώ, την διαβάζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι λέω. Εάν λοιπόν έχει το παραμικρό γράψει κάτι για μένα μέσα, γιατί αυτός είχε παντού συνεργάτες. Σας διαβεβαιώ ενώπιον όλων τώρα. Εγώ θα παραμυθώ από τη θέση μου και θα τη δώσω στον επόμενο. Εάν όμως η επιστολή αυτή είναι υπέρ μου, θα πρέπει να παραμυθεί κάποιος άλλος και επιφυλάσσουν παντός μου, μη μου δικαιώματός μου.
Γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι προσβολή, είναι σκοκαρική δυσκολία στο πρόσωπό μου και να το ξέρετε, εγώ δεν παίζω. Δεν έχω δώσει δικαιώματα ποτέ και δεν παίζω. Ευχαριστώ πολύ.